Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να προετοιμάσουμε το γεύμα μας. Το τέταρτο και το πέμπτο να τα πάρω μαζί μου, γιατί σήμερα έχουμε προπόνηση στο χωράφι long casting. Λοιπόν, και το γεύμα σας έδειξα το πρωινό μου, το δεύτερο και το τρίτο γεύμα ήταν ακριβώς τα ίδια. Ομελέτα με 150 γραμμάρια ασπράδι, με μία κουταλιά του γλυκού φυσικοβούτυρο και μία σαλάτα με ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Αυτά τα έφαγα, παιδιά, τρεις φορές. Είναι τα τρία γεύματα. Τώρα τα επόμενα τρία γεύματα παίρνω μαζί μου είναι 150 γραμμάρια στήθους κοτόπουλου και σαλατίτσα, η οποία είναι μπρόκολο, πιπεριές, διάφορα χρώματα, παιδιά. Τον φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Παιδιά, είπαμε, είμαστε ό,τι τρώμε. Γι' αυτό πάντα, ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν πάμε, πάντα πρέπει να έχουμε μαζί μας τη διατροφή. Γιατί αν πάρουμε απ' έξω, χαλάσαμε όλη μας τη διατροφή. Πιπέρι βάλαμε μέσα στο καγιέν. Να το βάλετε στη ζωή σας το πιπέρι, το κόκκινο, το καγιέν, το καυτερό. Κάνει μόνο καλό. Με να το μάθετε και στα παιδιά σας. Βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος, γίνεται καλύτερη. Βοηθάει στην πέψη, βοηθάει στο στομάχι γενικά. Κάνει μόνο καλό. Λίγο εδώ πέρα, ώσπου να το μάθεις κάποιος που είναι καυτερό, αλλά μετά δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το πρωί στην απόδευση δεν. Όσοι έχουν προβλήματα δεν δημιουργεί προβλήματα, όπως είναι οι καυτερές και γενικά όλα τα καυτερά. Λοιπόν, αλλά επειδή εμένα μου αρέσουν τα καυτερά και δεν έχω πρόβλημα, τρώω και μπούκοβο και απ' όλα. Αλλά το πιπέρι καγιέν είναι πάντα σταθερό. Ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν, ακόμα και στο νερό να το βάλετε και το μάθετε, κάνει καλό. Λοιπόν, αυτό θα ετοιμάσω τώρα, είπαμε, είναι 150 γραμμάρια κοτόπουλο, στήθος, με τις σαλατίτσες που σας έδειξα. Και το πέμπτο γεύμα είναι να πάρουμε μαζί μας, θα βάλουμε το μισό νερό και θα βάλουμε δύο σκουπ πρωτεΐνη, παιδιά. Κανελίτσα και ηλάνης, έτσι για να μπουν μέσα μερικοί που λέει, δηλαδή αν δεν θα είναι και ηλάνης πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Κάποιο λόγο θα έχει φαίνεται. Αν γκουγκλάρεις και δεις τι διαφορά έχει η κεϊλάνης με τα άλλα, θα δείτε. Κάνει διαφορά για αυτούς που γράφουν. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε και αυτό έτσι να βελτιωθεί για να είμαστε. Εδώ, παιδιά, η πρωτεΐνη που βάζω δεν διαφημίζω συνήθως ποια εταιρεία είναι. Αλλά από ποια εταιρεία και αν το πάρετε, αρκεί να είναι IsoWay και αν έχετε προβλήματα φωνητικά, αν πάρετε και είναι υδρολυμένη, θα χωνεύετε πάρα πολύ εύκολα και δεν θα έχετε προβλήματα. Είναι απλά τα πράγματα. Και αυτό είναι το πέμπτο μου γεύμα. Να γυρίσουμε και το κοτοπουλάκι.
Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Εδώ έχουμε τη σαλατίτσα μας, θα την κλείσουμε. Θα τη βάλουμε σε μία σακούλα, βάλουμε και δύο φαγωτίστες. Γιατί έχει ζέστα. Και είμαστε έτοιμοι. Να έχουμε καύσιμο, να μπορούμε να καύσουμε. Λοιπόν, έτοιμο παιδιά και το κοτόπουλο. Θα το κόψουμε κομματάκια. Μουσταρδούλα πικάντικη, παιδιά, είναι πεντανόστιμη, δέστε τη μάρκα, αγοράστε τη, είναι φθηνή, σχεδόν 1 ευρώ έχει. Έχω πάρει και πιο ακριβές, αλλά αυτή είναι η πιο πικάντικη που έχω πάρει. Λοιπόν, μπουκούγο, αν βάζετε το πιπέρι καγιέν, το κόκκινο, το καυτερό και τη μουστάρδα, θυμηθείτε με, εσείς που αγαπάτε το αλάτι, δεν θα βάζετε αλάτι και θα τρώτε και δεν θα έχετε την ανάγκη να βάλετε αλάτι. Να βάλουμε εδώ και το κοτοπουλάκι μας. Έτοιμο και το γεύμα μας. Βλέπετε τι ωραία. Έχουμε το κοτοπουλάκι με τη σαλάτα μας. Αυτό είναι πρωτεΐνη, το τέταρτο γεύμα μας και το πέμπτο γεύμα είναι το κοτόπουλο και μας παίρνει μετά ένα ακόμα γεύμα για το βραδάκι. Τα λέμε από το γήπεδο, παιδιά. Όλοι, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Να προσέχετε την υγεία σας. Κάντε τρόπο ζωής στη σωστή διατροφή και όπου και αν πάτε να τα παίρνετε μαζί σας. Γεια σας. Με πολύ αγάπη ο παππούς ο Τάσος.